Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε πολύ καλά και σχετίζεται επί της ουσίας με το απόθεμα που έχει δημιουργηθεί των 7.000 αδιάθετων τόνων της περσινής παραγωγής στην Πανεγιάλια Ένωση Συνεταιρισμών, στην ανώνυμη εταιρεία Πανεγιάλια Ένωση Συνεταιρισμών. Γιατί υπήρξε αυτό το απόθεμα? Δεν σχετίζεται ότι υπήρχε υπερπαραγωγή το 2020. Αντίθετα, η παραγωγή ήταν μειωμένη. Και αν φανταστούμε περίπου στους 20.000 τόνους, 22, και αν φανταστούμε ότι πριν από 10 χρόνια ήταν 60-50.000 τόνοι παραγωγή, στα Φίδας καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για μια πολύ μικρή ποσότητα που δεν δικαιολογεί. Βεβαίως η αιτία αυτού του αποθέματος βρίσκεται στον ανταγωνισμό, στο φοδρότατο ανταγωνισμό ανάμεσα στις εξαγωγικές εταιρείες, με πρώτη κύρια την Πανεγιάλια Ένωση, η οποία θέλει να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο στην αγορά, να ηγεμονεύσει τις αγοράς ως ανώνυμη εταιρεία, πετάγοντας απ' έξω τους υπόλοιπους εξαγωγείς. Συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, με αποτέλεσμα να της μείνει εδέθετη αυτή 7.000 τόνοι. Άρα δηλαδή το απόθεμα οφείλεται στον ανταγωνισμό, τον καπιταλιστικό για το κέρδος και στους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα είναι πολύπλευρο, κύριε Υπουργέ. Αφενός μεν η Πανεγιάλια Ένωση ως ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο το έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, και άρα η καταγραφή εμπορικής ζημιάς λόγω της μη πώλησης των 7.000 τόνων θα επιβαρύνει τους παραγωγούς στα Φίδας μέλη της, που θα ζητήσει η Ένωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καλύψουν τη ζημιά. Και αφετέρου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σήμερα, ενώ έχει ξεκινήσει η συγκομιδή, δεν μπορεί να καθοριστεί τιμή. Ήδη η Πανεγιάλιος Ένωση δέχεται ποσότητες στα Φίδα, δίνοντας απλά και μόνο μία προκαταβολή, χωρίς να πει σε ποια τιμή. Άλλοι έμποροι εξαγωγής δίνουν είτε κλειστή τιμή 1,25 ή 1,15 ανοιχτή τιμή για την παραγωγή στην Αχαΐα, ενώ στην Ηλία 1,15. Τιμή η οποία είναι εξευτελιστική. Όταν, να σας θυμίσω, πριν πέρυσι η τιμή έφτασε στο 1,6-1,7, το 2019 στο 1,75 και το 2018 στο 2,05 ευρώ το κιλό. Και παρότι η φετινή εισοδία είναι πολύ μικρότερη, υπολογίζουν οι παραγωγοί θα είναι περίπου 30% μικρότερη σχέση με πέρυσι λόγω των κλιματικών συνθήκων και του καύσωνα, αλλά και κάποια χαλάζια τα οποία έριξε το προηγούμενο διάστημα σε ορισμένες περιοχές. Από αυτή την άποψη, οι παραγωγοί κινδυνεύουν να μην μπορούν να πουλήσουν, να την πουλήσουν σε εξευτελιστική τιμή τη σταφίδα, να μην μπορούν να καλύψουν καν το κόστος παραγωγής, πολύ περισσότερο να επιβιώσουν και να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν τα μπέλια της κορινθιακής σταφίδας. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι αυτή η 7.000 είναι πολύ μικρή ποσότητα που θα μπορούσε να έχει διατεθεί. Εμείς τι λέμε ως ΚΚΕ? Ότι το κράτος, επειδή η σταφίδα η μαύρη είναι υπερτροφή και έχει υψηλές διατροφικές, μπορεί να καλύψει υψηλές διατροφικές ανάγκες. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, αυτή η 7.000 τόνοι θα μπορούσε να τις είχε απορροφήσει το κράτος, είτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να διαθέσει στο στρατό, είτε το Υπουργείο Παιδείας στους μαθητές να διαθέσει μαύρη σταφίδα, ή και το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία. Και το κόστος ήταν πάρα πολύ μικρό. Περίπου, άμα αποσυρθεί σε μια τιμή που να καλύπτει το κόστος αγοράς της σταφίδας, θα έφτανε περίπου και οι 7.000 τόνοι στα 12-13 εκατομμύρια ευρώ, αν αποσυρώταν όλη αυτή η παραγωγή. Άρα είναι εξευτελιστικό το κόστος μπροστά στα προβλήματα τα οποία δημιουργεί. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε προχωρήσει, ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό από το Μάρτιο, σε μια τέτοια διαδικασία? Και μην μας πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την απόσυρση της σταφίδας για την εντάξει στα απορροκυπευτικά προϊόντα και όχι στο υλοποιήσιμο σταφύλι, στα αμπελοϊνικά. Απειθαρχήστε. Απειθαρχήστε μια απλή απάντηση
σε αυτό που μπορείτε να μου πείτε. Αλλά τουλάχιστον να κάνει ένα διαγωνισμό τα διάφορα αυτά υπουργεία να αποσύρουν αυτού του 7.000 τόνου. Να αγοράσουν του 7.000 τόνου. Και δεύτερον, τι μέτρα θα πάρετε, ούτως ώστε οι φετινές τιμές στον παραγωγό που θα δοθούν να καλύπτουν όχι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά να του αφήνουν και ένα εισόδημα για να μπορεί να επιβιώσει και να καλύψει τις ανάγκες του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλο. Και σε αυτήν την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, κ. Σπυρίδων Παναγιώτης Λιβανός. Κύριε Λιβανέ, τρία λεπτά. Κύριε Καραθανασόπουλο, ξέρετε πόσο σας εκτιμώ, καθότι καταγόμεθα και από την ίδια περιοχή και έτσι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και βρισκόμαστε σε κοινούς αγώνες από άλλες ιδεολογικές αφετηρίες. Ομολογώ όμως ότι σήμερα με μπερδέψατε. Δηλαδή, πρακτικά, εσείς τι ζητάτε τώρα, να έρθουμε να στηρίξουμε μια εμπορική επιχείρηση? Αυτό ζητάτε? Έχω απαντήσει πάρα πολλές ερωτήσεις που αφορούν στην Κορινθιακή σταφίδα, στη Μαύρη σταφίδα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει, το έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, αυτό το ιστορικό, σημαντικό και υπερπλούσιο διατροφικά προϊόν που συνδέεται με την ιστορία της χώρας μας. Όχι μόνο την παραγωγική, αλλά και συνολικά με την ιστορία της χώρας μας. Εμείς που είμαστε από την Δυτική Ελλάδα τα γνωρίζουμε αυτά πολύ καλά. Στην προκειμένη περίπτωση, από την πρώτη στιγμή, εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια και νομίζω σε μια κατεύθυνση που και εσείς συμφωνείτε, άλλο αν τα μπερδέψατε λίγο σήμερα. Δεν μπορούμε εμείς να στηρίξουμε εμπορικές επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι ιδιωτικές, γιατί στην προκειμένη περίπτωση από θέματα έχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Εκτός και αν θέλει τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα να υποστηρίξουμε τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό και να θέλαμε, είτε σε αυτό το πλαίσιο, είτε σε πλαίσιο διαμόρφωσης της τιμής παγκοσμίως, που εμέσως κάποιοι ζητούν, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Από την άλλη μεριά, έχω τοποθετηθεί σε απόλυτο βαθμό ότι θα είμαστε εκεί να στηρίζουμε πάντοτε τους παραγωγούς στη μείωση του εισοδήματός τους. Άρα αυτό για το οποίο νομίζω, γνωρίζοντάς σας, ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε, θα μας βρείτε σύμφωνους και με βάση τα δεδομένα που έχουμε τα δημοσιονομικά στη χώρα, όταν προκύψουν αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν προέκυψαν πέρσι, όπως γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Δεν προέκυψαν πέρσι οι χαμηλότερες τιμές στους παραγωγούς. Άρα, αν και εφόσον προκύψουν, το κράτος, όπως κάνει σε πολλές περιπτώσεις, θα επιχειρήσει, θα σταθεί δίπλα στους παραγωγούς. Όσον αφορά στο κομμάτι αυτό το οποίο είπατε χαριτολογώντας να παρατυπήσουμε σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι και εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι έξω από από τις υποχρεώσεις μας, τις συμβατικές. Εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι δεν εδράζετε σε επιχειρήματα, διότι δεν μας έχετε ποτέ απαντήσει πού θα βρίσκαμε όλα αυτά τα χρήματα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό το οποίο προτείνετε το έχω ήδη κάνει. Και αν θέλετε να με βοηθήσετε, δηλαδή να στηρίξουμε μέσα από τις δημόσιες δομές την σταφίδα, εγώ σας καλώ να το κάνετε, να επιμείνετε κι εσείς με το κόμμα σας και εγώ μαζί, το έχω ήδη κάνει, το ξέρετε, αν ανατρέξετε στις επιστολές τις οποίες έχω καταθέσει στη Βουλή και στις πολλαπλές απαντήσεις που έχω δώσει, που νομίζω ότι τις έχετε διαβάσει, μαζί να διεκδικήσουμε αυτό από τις δομές του κράτους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι άδικο να μπερδεύουμε τους παραγωγούς, είναι άδικο να μπερδεύουμε την κοινωνία και να μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό ευαισθησίας. Εμείς, σας διαβεβαιώ, και μέσα από τις πολιτικές μας και τα εργαλεία που έχουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάκαμψης, είμαστε εδώ και θα στηρίξαμε ήδη και θα στηρίζουμε πάντα την Μαύρη Σταφίδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Καραθανασόπουλε, τρία λεπτά. Ναι. Κάτι για να τελειώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεφτό δεν τρέχεται πίσω, κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Άρα κάποιος πληρώνει αυτά τα λεφτά. Τα πληρώνει λαοί της Ευρώπης. Δεν είναι δωρεάν χρήματα. Τα πληρώνουν λαοί της Ευρώπης και υποθηκεύουν το μέλλον τους.
Γιατί κατευθύνουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αλλά ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ένα. Δεύτερον, πέσατε σε αντίφαση, κύριε Υπουργέ. Σε αυτά που είπατε. Πολύ μεγάλη αντίφαση, βεβαίως. Γιατί από τη μια μεριά λέτε δεν μπορούμε να στηρίξουμε ανώνυμες εταιρείες επιχειρήσεις και από την άλλη ας διεκδικήσουμε μαζί με εσάς το κράτος να αγοράσει τα αποθέματα της σταφίδας αυτής, της Μάριου Σταφίδας που υπάρχουν. Το λέω αυτό γιατί κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, είπατε κρατικές δομές, αναφερθήκατε σε κρατικές δομές, τι θα κάνουν, θα αγοράσουν. Αυτό όμως είναι απόφαση της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να πετάτε τον μπαλάκι από εδώ και από εκεί. Πρέπει να πάρετε εσείς απόφαση ως κυβέρνηση, να το εισηγηθείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πει το Υπουργείο Άμυνας να αγοράσει συγκεκριμένη ποσότητα σταφίδας για να καλυφθούν οι ανάγκες. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα σε κάτι τέτοιο, άλλωστε το προτείνουμε. Αλλά δεν μπορείτε να το επαναλαμβάνετε κάθε δεύτερο μήνα. Εμείς το προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, για να μπορέσει αυτή τη στιγμή ως μέσο το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα να στηριχτεί τουλάχιστον το εισόδημα των παραγωγών και από την άλλη μεριά να μην πληρώσουν την εμπορική ζημιά η παραγωγή μέλη της ΠΕΣ. Γιατί ακούστε να διανώνει μια εταιρεία το συνεταιρισμό, εσείς τους κάνατε, οι κυβερνήσεις σας. Το ότι έχει ηγεμονικό ρόλο η Πανεγιάλια Ένωση και οι υπόλοιποι εξαγωγής ανώνυμης εταιρείας δεν θέλουν να πάρθει αυτό το μέτρο, έγκυται στον ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ τους για το ποιος θα κυριαρχήσει στην αγορά, ποιος θα βγει κερδισμένος. Όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χαμένη είναι η παραγωγή αυτή τη στιγμή. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Δεν μπορεί γενικόλογα να λέτε ότι η κυβέρνηση γενικά στηρίζει τους αγρότες. Τι θα πει γενικά. Άμα βλέπετε την εξέλιξη της σταφίδας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ένα προϊόν το οποίο είναι κατεξοχήν εξαγώγημο, το οποίο καλύπτει η ελληνική παραγωγή μόνο το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, που η κορινθιακή σταφίδα η ελληνική δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τουρκική ούτε με της Καλιφόρνιας από άποψη ποιότητας. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε να έχει απορροφηθεί χωρίς πρόβλημα. Δεν απορροφιέται λόγω των ανταγωνισμών, των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές είναι οι μιλόπιτες που τσακίζουν τους παραγωγούς. Για το ποιοι θα διατηρήσουν πελάτες στο εξωτερικό. Ποιοι θα διαθέσουν στο εξωτερικό την παραγωγή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει αυτή τη φθήνουσα πορεία. Από μερικές, από εκατοντάδες χιλιάδες τόνους που παρήγαγε τον προηγούμενο αιώνα και στήριξε όλη τη δυτική και βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου η κορινθιακή σταφίδα, σήμερα παράγεται μόνο 20.000 τόνοι. Με συνολική μείωση, αν τα πράγματα ήταν καλά για τους παραγωγούς, δεν θα εγκατέλειπαν τα χωράφια τους, δεν θα εγκατέλειπαν την παραγωγή, γιατί όλο αυτό το διάστημα μπαίνουν μέσα. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Γι' αυτό το εγκαταλείπουν. Και από αυτή την άποψη εδώ χρειάζεται συγκεκριμένα. Ή θα πείτε ότι ως κυβέρνηση θα φροντίσω. Δικό σας ζήτημα πώς θα το κάνετε αυτό. Και θα δεσμευτείτε συγκεκριμένα ότι θα τους δώσω τέτοια τιμή. Η εξαγωγή θα δώσει τέτοια τιμή. Οι έμποροι στους παραγωγούς που να καλύπτει το κόστος τους που περίπου είναι 2 ευρώ το κιλό. Μέσο όρο. Ανάλογα με τις ιδιομορφίες στις εδαφικές. Περίπου 2 ευρώ. Και ταυτόχρονα θα έχουν και θα νήσουν και ένα εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν και να ξανακαλλιεργήσουν. Διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα δάνεια που έχουν, τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα σας είπα να δεσμευτείτε. Όταν το βάλετε το ζήτημα στην κυβέρνηση, στους συναδέλφους σας υπουργούς, και ότι ταυτόχρονα θα βρείτε μια συγκεκριμένη φόρμουλα για να στηριχθεί η τιμή του παραγωγού. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς δεν λέμε να στηρίξουμε την όποια επιχείρηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν στις συγκεκριμένες συνθήκες η παραγωγή. Το ότι η παραγωγή εξαρτώνται από τις επιχειρήσεις είναι καπιταλιστικό θέμα. Δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε άλλο τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας και το ξέρετε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.